Γεια σας και χρόνια πολλά, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και σας καλωσορίζω σε ένα από τα τελευταία βίντεο που θα δείτε στο κανάλι μας για το 2021. Κλείνει πολύ χρονιά με ένα βίντεο που σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτό δεν είναι μόνο unboxing βίντεο, αλλά ταυτόχρονα και giveaway. Διαγωνισμός για όλους εσάς που μας στηρίζετε, που είστε συνδρομητές στο κανάλι, που παρακολουθείτε τα βίντεο που κάνουμε. Είναι λοιπόν το Livol BH51M Neo, ένα έξυπνο κράνος, η ναυαρχίδα της εταιρείας. Σας έχουμε παρουσιάσει και άλλα κράνη της Livol, έξυπνα κράνη με ενσωματωμένο φλας, τηλεχειριστήριο στο τιμόνι, ιδανικά για οποιονδήποτε αναβάτη ποδηλάτου, ηλεκτρικού πατινιού, καθώς μπορείτε με αυτά να δείξετε ότι θα στρίψετε. Έχουν φλας στο πίσω μέρος, το συγκεκριμένο όμως έχει φλας και στο εμπρός μέρος για να σας βλέπουν και οι απέναντι, για παράδειγμα όταν θα διασχίσετε έναν δρόμο κάθετα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας. Μας το παραχώρησε η Wave Motion που διαθέτει τα κράνη της Livol στην Ελλάδα επίσημα. Θα τα βρείτε σε πολλά καταστήματα. Με αφορμή τους 4.000 subscribers που πριν από λίγες μέρες συμπληρώσαμε στο κανάλι μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως σας είχαμε τάξει λοιπόν, δωράκι giveaway. Το μηχανισμό για τον διαγωνισμό θα τον πω στο τέλος του βίντεο, πώς θα λάβετε μέρος, αφού πρώτα κάνουμε το unboxing του και δούμε τα χαρακτηριστικά του. Εγώ απλά να σας ευχηθώ καλές γιορτές από τώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη που παρακολουθείτε τα βίντεο, που σχολιάζετε, που εμπιστεύεστε τη γνώμη μας και έτσι σας βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε να επιλέξετε το ποδήλατο, το πατίνι, το σκούτερ, το αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει, να ξέρετε πραγματικά τις δυνατότητές του. Honest reviews κάνουμε εδώ στο getelected.gr και ελπίζω να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά με τη δική σας στήριξη και μέσα στο 22 να φτάσουμε και τους 5.000 subscribers και τους 10.000 subscribers. Όσο μας στηρίζετε και μας βοηθάτε, τόσο πιο συχνά βίντεο θα μπορούμε να κάνουμε και τόσο πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά οχήματα να σας παρουσιάζουμε και γενικά βίντεο γύρω από την ηλεκτροκίνηση και την μικροκινητικότητα. Δεν θα πούμε περισσότερα, πάμε να κάνουμε το unboxing, αλλά αν είστε από αυτούς που δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe στο κανάλι μας, δεν καταλαβαίνω γιατί, κάντε τώρα ένα subscribe για να λάβετε μέρος και στο διαγωνισμό και θα σας δώσω και ένα μελομακάρονο ή ένα κουραμπιέ, ό,τι θέλετε. Εδώ είναι λοιπόν το BH51M Neo. Έχει διαφορά από το απλό BH51M, να το προσέξετε αυτό, αν ψάχνετε στο ίντερνετ specs, τεχνικά χαρακτηριστικά, θα το βρείτε φυσικά και στο site της Wave Motion. Έχει σημαντικές διαφορές, παρότι εξωτερικά δείχνει ίδιο, τις οποίες θα δούμε ευθύς αμέσως. Καλύτερα να το ανοίξω από εδώ μάλλον. Είναι λοιπόν ένα έξυπνο κράνος από την γνωστή εταιρεία, με κύρια χαρακτηριστικά του, φυσικά τον έξυπνο φωτισμό. Στη συσκευασία θα βρείτε κλασικά το τηλεχειριστήριο και το καλωδιάκι για την φόρτιση, μαγνητικό καλωδιάκι με κάποια pins USB. Απλώς συνδέεται σε ένα φορτιστή κινητού ή σε ένα πολύμπριζο με θύρα USB ή στο οπουδήποτε αλλού σε αντίστοιχο βίσμα και μπορεί να επαναφορτίσει το κράνος. Και εδώ είναι το BR80 Remote Controller, το δούμε στη συνέχεια, να εστιάσουμε λίγο στο κράνος, το οποίο έχει βάρος λίγο κάτω από τα 500 γραμμάρια, 480 με 490 ανάλογα με το μέγεθος που θα επιλέξετε και είναι κατάλληλο για κεφάλια 57 έως 61 στο ένα νούμερό του και 54 έως 58 εκατοστών περιφέρειας στο άλλο νούμερό του, για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Έχει 13 διαφορετικές οπές ή σχισμές για να παίρνετε αέρα. Από πλευράς κατασκευής έχουμε μία στιβαρή κατασκευή. Μπορείτε να δείτε στο εμπρός μέρος ότι έχουμε και ένα σκιάδιο το οποίο έχει θερμάτινη επένδυση εξωτερικά. Βοηθάει να μην σας τυφλώνει ο ήλιος όταν τον έχετε κόντρα. Εδώ πίσω από αυτό το πλέγμα κρύβονται και τα δύο μπροστινά φλας. Εδώ έχουμε τις σχισμές για τον εξαερισμό. Στο πλάι το λογότυπο της εταιρείας και πίσω από άκρη σε άκρη είναι περίπου 180 μοίρες αυτές οι μπάρες LED. Έχουμε έναν φωτισμό για να ενημερώνετε, να σας βλέπουν οι πίσω πρώτον και δεύτερον να μπορείτε να δείξετε την πρόθεσή σας να στρίψετε. Εδώ μπορείτε να δείτε και την εσωτερική επένδυση, μαλακά μαξιλαράκια στο εσωτερικό του κράνους και φυσικά στο πίσω μέρος του κεφαλιού με το ρυθμιστικό αυτό, με το κούμπομα και στο εμπρός μέρος για να μην σας κουράζει. Και εδώ στο πλάι μπορείτε να δείτε
αυτά εδώ τα μικρά κουτάκια κρύβουν τα στέρεο ηχεία και τα μικρόφωνα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν hands-free. Μπορείτε λοιπόν να το έχετε συνδεδεμένο με Bluetooth με το κινητό σας και να πραγματοποιείτε και κλήσεις αν θέλετε, ή να ακούτε για παράδειγμα οδηγίες από το GPS χωρίς να κοιτάτε την οθόνη του κινητού σας, να σας λέει πού θα στρίψετε, πόσο μακριά είναι η επόμενη διασταύρωση κτλ. Μπορείτε να τα ακούτε από εδώ, βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά και με push to talk να συνομιλήσετε, να σηκώσετε το τηλέφωνο ή και να μιλήσετε με άλλους χρήστες Crown του Livol πάρα πολύ εύκολα. Και σαν walkie talkie λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Στο πίσω μέρος έχουμε το πλήκτρο ενεργοποίησης και εδώ κάτω από αυτό το λαστιχάκι κρύβεται η θύρα φόρτισης. Βλέπετε τα πινάκια, εδώ κουμπώνει το μαγνητικό καλώδιο και το ενεργοποιούμε πατώντας το πλήκτρο αυτό, το οποίο ανάβει και λαμπάκι και όταν το φορτίζετε ανάβει. Και εδώ βλέπετε τον φωτισμό περιμετρικά εδώ στο πίσω μέρος του κράνους. Κεντρικά έχουμε λοιπόν κόκκινο φωτισμό, στα πλάγια έχουμε κίτρινα LEDs, τα οποία χρησιμεύουν και σαν flash, και αυτός είναι ο απλός φωτισμός που είναι ενεργοποιημένος ενώ κινείστε. Πάλετε κάθε τόσο για να σας βλέπουν αυτοί που σας ακολουθούν, είναι ισχυρός φωτισμός το βράδυ, σας βλέπουν άνετα, και εάν θέλετε να στρίψετε πατάτε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Εδώ μπορείτε να δείτε και τον εμπρός φωτισμό όμως, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μοντέλου και το κάνει να βαρχείται, το κάνει να ξεχωρίζει. Κίτρινα, αριστερά και δεξιά LEDs για να δείξετε και εκεί την πρόθεση σας να στρίψετε. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι έχει ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο, οπότε μπορεί να αντιληφθεί το κράνος μια απότομη επιβράδυνσή σας και ανάβει το φως σαν φρένο για να ενημερώσει τους πίσω ότι φρενάρετε. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κράνους που μπορεί να βρείτε πολύ χρήσιμο, χωρίς να κάνετε λοιπόν τίποτα εσείς, αντιλαμβάνετε ότι επιβραδύνεται και ανάβει σαν φρένο. Να δούμε πώς λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο, αν και σίγουρα ξέρετε αν έχετε δει κάποιο από τα προηγούμενα βίντεο μας. Εδώ λοιπόν είναι το τηλεχειριστήριο, το οποίο τοποθετείτε πάρα πολύ εύκολα πάνω στο τιμόνι του ποδηλάτου ή του πατινιού σας και τα λαστιχάκια βρίσκονται μέσα στο κουτί, το πιάνετε και είναι πολύ σταθερό. Έχει λοιπόν ένα D-pad πάνω κάτω αριστερά δεξιά, πάνω κάτω για την ένταση, αριστερά-δεξιά για τα flash, κεντρικό πλήκτρο το οποίο έχει αρκετές λειτουργίες και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και σαν remote camera shutter για το κινητό σας, να βγάλετε απομακρυσμένα μία φωτογραφία από το τηλεχειριστήριο, και εδώ είναι το push-to-talk πλήκτρο και ειδού πώς δουλεύουν τα flash. Πατάω το δεξιά και βλέπετε ότι κάνει αυτό το πολύ ωραίο εφέ. Ανάβει πρώτο κόκκινο και στη συνέχεια το πλαϊνό κίτρινο. Το ότι φτάνει μέχρι εδώ βοηθάει να σας βλέπουν και από τα πλάγια και όχι μόνο από πίσω ακριβώς. Οπότε αν κάποιος είναι και πίσω δεξιά σας σε αυτή τη γωνία θα δει ότι θα στρίψετε μπροστά του. Πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα στα αριστερά το ίδιο. Και ταυτόχρονα παίζει και ένας μικρός ήχος όσο είναι ενεργοποιημένο το flash από τα ηχεία, ώστε να ξέρετε ότι έχουν ανάψει. Και όταν απενεργοποιηθούν, σταματά ο ήχος, οπότε ξέρετε ότι έχουν σταματήσει. Αν χρειαστεί και δεν έχετε προλάβει να στρίψετε ακόμα, το ξαναπιέζετε και το ενεργοποιείτε και πάλι. Πολύ εντυπωσιακός λοιπόν αυτός ο φωτισμός στο πίσω μέρος και πολύ βοηθητικός. Και φυσικά, όπως είπαμε, και στο εμπρός μέρος φαίνεται ότι θα στρίψετε από τα ενσωματωμένα flash αυτά. Βοηθούν όταν κάποιος έρχεται από απέναντί σας και θέλετε να στρίψετε, για παράδειγμα, από ένα μεγάλο δρόμο κάθετα σε κάποιο στενό, να καταλάβει ότι περιμένετε εκεί για να στρίψετε. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ορατά, αλλά σίγουρα βοηθούν. Τα πίσω είναι κυρίως τα πολύ ορατά LEDs αυτού του κράνους. Άλλα χαρακτηριστικά. Αν κατεβάσετε και το app της Livol θα βρείτε πολλές έξυπνες λειτουργίες μέσα. Έχουμε λοιπόν SOS, αντιλαμβάνεται ότι πέσατε, χτύπα ξύλο, και στέλνει αυτόματα ειδοποίηση σε κάποιες προκαθορισμένες επαφές σας για να, σαν SOS, να έρθουν να σας βοηθήσουν. Αυτό μπορεί να σώσει και μια ζωή. Ή μπορείτε να κρατήσετε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα αυτό το κόκκινο πλήκτρο στο κέντρο και θα στείλετε εσείς SOS στις επαφές αυτές. Μπορείτε να αλλάξετε το pattern του φωτισμού μέσα από την εφαρμογή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, όπως είπαμε, ως walkie-talkie. Και έχουμε και auto power off μετά από 15 λεπτά απραξίας και μη σύνδεσης, σβήνει αυτόματα για να
γλιτώσετε την μπαταρία, 10 ώρες αυτονομίας για το κράνος αυτό της Livol, εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείτε βέβαια, καθώς αν το έχετε για να παίζει μουσική συνέχεια δυνατά, τότε σίγουρα η μπαταρία μειώνεται κάπως η αυτονομία της, αλλά για φωτισμό και απλή χρήση τυπική, τότε περίπου 10 ώρες αυτονομίας που είναι αρκετές, πόσες ώρες μπορείτε να είσαι στον δρόμο κάθε μέρα με ένα ποδήλατο ή με ένα πατίνι. Πολύ ποιοτικό, διαθέσιμο σε μαύρο χρώμα και έχει όλες αυτές τις έξυπνες λειτουργίες που έχουμε, ξέρουμε από τα υπόλοιπα κράνη της Livol, αλλά με πολύ ισχυρότερα πίσω LEDs, τα οποία είναι ορατά και τη μέρα αλλά και τη νύχτα, και τα εμπρόσθια LEDs που επίσης και αυτά βοηθούν πάρα πολύ και το σκιάδιο. Γενικά γι' αυτό είναι η ναυαρχίδα αυτό το κράνος της εταιρείας και είναι το κορυφαίο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να σας το προσφέρουμε σε αυτό το giveaway. Θα το βρείτε το BH51M Neo σε συγκεκριμένα καταστήματα και όπως είπαμε έρχεται επίσημα στην Ελλάδα μέσω της Wave Motion. Αυτό είναι λοιπόν το Livol BH51M Neo και μπορείτε να το αποκτήσετε στο giveaway μας. Το μόνο λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από αυτό το βίντεο και να μας γράψετε με ποιο όχημα θα το χρησιμοποιήσετε. Είτε είναι απλό ποδήλατο, είτε είναι πατίνι, είτε είναι ηλεκτρικό ποδήλατο, είτε τι θέλετε να αγοράσετε το επόμενο διάστημα και να χρησιμοποιήσετε αυτό το κράνος μαζί του, είτε σε οποιονδήποτε θέλετε να το δώσετε στο παιδί σας, σε ένα φίλο σας, για να το χρησιμοποιεί με το δικό του όχημα. Αυτό θέλουμε, ένα απλό σχόλιο από εσάς και θα γράψω και στην περιγραφή του βίντεο μέχρι πότε θα κρατήσει αυτός ο διαγωνισμός. Την τελευταία μέρα λοιπόν θα κάνουμε και την κλήρωση με τον γνωστό τρόπο που την κάνουμε κάθε φορά, randomizer, για να βρούμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής που θα κερδίσει αυτό το έξυπνο κράνος. Ευχαριστούμε, καλές γιορτές, subscribe και καλή επιτυχία!